Συνεχίζουμε λοιπόν την εκπομπή μας Αβέν FM από την Κεντρική Μακεδονία από τους 97 και 7. Λοιπόν, Γιάννη. Πάντως να πούμε, Τάσο, ότι όλα αυτά τα θέματα λίγο πολύ τα έχουμε ανακαινήσει κάποιο χρονικό σημείο επί παντοδυναμίας του κυρίου Καραμελίδη. Υπάρχει σχετική εκπομπή τότε ηχογραφημένη το 2008 και εμείς σαν ραδιόφωνο τα είχαμε θέσει αυτά τα θέματα, απλώς δεν αναφερόταν οι ομάδες και οι πρόεδροι δεν μιλούσανε για τον Α ή Β λόγο. Βέβαια ξέρουν γιατί δεν μιλούσανε. Είχαμε ξεκινήσει, Αριστίδη, για τα play-off, play-out. Είπαμε την άποψή μας να έρθουμε για τους μικρούς που είναι υποχρεωτικά τώρα, μικροί σε εισαγωγικά, κάτω από 20 χρονών να αγωνίζονται δύο ποδοσφαιριστές καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Έχεις μια σχετική εμπειρία όταν ήσουν πρόεδρος στην Δέλτα Εθνική, όταν ήταν η Νίκη Αγκαθιάς. Θα θέλουμε έτσι να μας πεις τι γίνεται με αυτό το θέμα. Γιάννη, όπως ξέρετε, εδώ στην Ελλάδα έχουμε ένα φαινόμενο να λέμε το μέχρι 27-28 χρονών παιδιά που παίζουν ποδόσφαιρο να τους λέμε μικρούς. Και μόλις φτάσουν 32-33 χρονών να τους λέμε μεγάλους. Λοιπόν, αυτό το φαινόμενο τώρα, το υποχρεωτικό, γιατί για μένα φαινόμενο υπήρχε, σας είπα και προχθές ότι για μένα ήταν είδηση που το φέραν για 20 χρονών, κάτω από 20 χρονών λέει να είναι υποχρεωτικό, είναι λάθος. Και το λέω εγώ γιατί το έχω βιώσει. Το έχω βιώσει επί 9 χρόνια που ήμασταν Δέλτα Εθνική, στα 6 χρόνια είχε αυτό το σύστημα. 4 μικροί κάτω των 20 ετών να παίζουν υποχρεωτικά. Έπρεπε δηλαδή κάθε ομάδα να βρει 10 παίχτες κάτω από 20 χρονών. Άρα τι γινόταν με αυτό? Κάναν τους πατεράδες όλους μανατζαρέως, έπαιρναν τα παιδιά από το χέρι και έλεγε, επειδή υποχρεωτικά θα έπαιρνες παίχτες, σου έλεγε εγώ θέλω 3.000, 4.000, 5.000, 2.000. Δηλαδή κάναν τα παιδιά γερολόγους το υποχρεωτικό. Και γιατί, να σας πω, να σας εξηγήσω. Μπορεί να το έχει η Θεσσαλονίκη γι' αυτό, αλλά η Θεσσαλονίκη έχει ένα προτέρημα, ότι έχει 30.000 με 40.000 φοιτητές, οι οποίοι φοιτητές είναι της τάξης από 18 χρονών μέχρι και 30. Αλλά τα περισσότερα παιδιά που φεύγουν από τις πόλεις τους, δηλαδή από την Πελοπόννησο, από την Κομωτινή, από τα Γιάννα, είναι και κάποιοι ποδοσφαιριστές. Και μπορώ να πω αρκετοί ποδοσφαιριστές, οι οποίοι σπουδάζουν στη Θεσσαλονίκη. Άρα η Θεσσαλονίκη μπορεί να το εκμεταλλευτεί αυτό, για να έχει ποδοσφαιριστές 18, 19 χρονών και 20 χρονών. Εντελώς το αντίθετο είναι στο νομό μας, που δεν έχουμε ούτε μία σχολή, δεν έχουμε δηλαδή ούτε πανεπιστήμια, ούτε τεχνικές σχολές. Άρα τα παιδιά τα δικά μας, όταν βγάλουν το λύκειο, δίνουν πανελλήνιες, φεύγουν σε σχολές, δεν υπάρχουν παιδιά μικρά να ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο. Και έχουμε και το φανταρλίκι, έτσι, το στρατό. Υπάρχουν και παιδιά τα οποία φεύγουν και στο στρατό όταν είναι 19 χρονών και υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Άρα τι σημαίνει? Μέχρι τα 17, έτσι, έχουμε από ό,τι έμαθα γύρω στις 18 ακαδημίες ποδοσφαίρου στην Ημαθία. Μέχρι τα 17 όλα αυτά τα παιδιά, το 99% είναι σε ακαδημίες. Έτσι. Από τα 17 και μετά όποιος ποδοσφαιριστής έτσι είναι που μπορεί να φύγει σε μεγαλύτερες ομάδες, θα φύγει. Και αυτή, να σας πω, μία ακαδημία όταν έχει 50 παιδιά, οι 17άρδες και οι 18άρδες θα είναι 15-20 παιδιά. Από τα 20 τα παιδιά, τα 2-3 ξεχωρίζουν για να μπορούν να φύγουν, αν μπορούν να φύγουν σε άλλες κατηγορίες. Τα υπόλοιπα τα παιδιά γράφουν, φεύγουν και πάνε σε σχολές. Άρα είναι πολύ δύσκολο να βρεις ποδοσφαιριστέ και αξίας ποδοσφαιριστέ. Και να σας πω γιατί λέω αξίας, γιατί όλα τα παιδιά έτσι συμμετέχουν και όλα τα παιδιά παίζουν ποδόσφαιρο, αλλά κάποια ξεχωρίζουν. Και να σας πω γιατί. Γιατί δεν νοείται 20 χρονών να λες υποχρεωτικά θα παίξει γιατί είναι μικρός, άρα ο 21 όμως είναι μεγάλος. Και σας λέω γιατί το έχω αντιμετωπίσει αυτό, το έχω βιώσει. 20 χρονών να μην γνωρίζει ποδόσφαιρο, καλό,
θα παίζει γιατί παίζει υποχρεωτικά, ενώ ο 21 χρονών, ο οποίος είναι καλός ποδοσφαιριστής, επειδή υπερβαίνει τους 2-3 μήνες και είναι 21 χρονών, θα κάθεται στον πάγκο ή θα είναι εκτός 18. Αυτό είναι άδικο για μένα. Άρα, το ό,τι υποχρεωτικό για μένα είναι, είναι και κακό. Και πέρα από αυτό, νομίζω ότι μειώνει και τα παιδιά σε αυτό το κομμάτι. Δεν, αυτοί που αξίζουν θα παίξουν. Δεν υπάρχει για μένα πρόεδρος, διοίκηση και προπονητής στον κόσμο να υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να ανταπεξέλθει στο γήπεδο και να μην τον χρησιμοποιεί γιατί είναι μικρός. Άρα λοιπόν είναι λάθος κίνηση. Εγώ θα έλεγα, Αριστίδη, έχω αντίθετη άποψη με την λογική ότι το 20 είναι μεγάλο, δηλαδή θα πρέπει να παίζουν κάτω από 18 χρονών. Κάτω από 17. Κάτω από 17. Και γιατί το λέω, γιατί υπάρχει μια ηλικία στο παιδικό πρωτάθλημα. Ναι. Μετά τα 15 αυτά τα παιδιά αντιμετωπίζουν στις ομάδες κάποιους μεγάλους σε ηλικία. Και εκεί υπήρχε η πρόταση να γίνει ένα πρωτάθλημα νέων από την Ένωση, ούτως ώστε να έχουν πρόσβαση 15άριδες, 16άριδες σε ένα τέτοιο πρωτάθλημα για να παίρνουν αγώνες και να παίζουν, να αγωνίζουν τα παιδιά. Γιατί στις ομάδες που παίζουν υπάρχουν μεγάλοι σε ηλικία ή αν θέλεις να έλεγαν ότι πάνω από 35 χρονών απαγορεύεται. Θα σας απαντήσω πάνω σε αυτό. Ναι. Να παίζει ποδοσφαιριστής. Θα σας απαντήσω. Λοιπόν, βέβαια εκεί πάλι υπάρχει απαγόρευση, λοιπόν, αυτό που λες ότι αυτό που είπατε κάτω το 17. Ναι, αν υπήρχε κάποιο υποχρεωτικό μπορούσε να είναι κάτω των 17. Έτσι, κάτω από 17 ετών ή 18, όχι κάτω των 20. Αλλά και εδώ υπάρχει πρόβλημα. Να σας πω ποιο είναι το πρόβλημα. Όταν ξεκινάει μια ομάδα η οποία έχει ένα στόχο και μάλιστα όταν ξεκινάς ένα πρωτάθλημα α κατηγορία, ομάδες που θα έχουν στόχο για πρωταθλητισμό θα είναι 3-4 ομάδες. Λοιπόν, όταν ξεκινάς όμως με το υποχρεωτικό να είναι κάτω από 17, τώρα συζητάμε για το 17, έτσι. Για το 17, ναι. Έτσι, πιστεύω δεν θα είσαι ανταγωνιστικός στα μπαράζ που θα παίξεις για να βγεις γάμα εθνική. Γιατί τι λέμε, ότι όταν έχεις στόχο πρωταθλητισμό, λες τη διαφορά θα την κάνουν οι μικροί. Δηλαδή το υποχρεωτικό που θα είναι, αν έχεις καλούς μικρούς, έτσι λέει το ποδόσφαιρο, έτσι λένε οι προπονητές, έτσι λένε αυτοί που γνωρίζουν το ποδόσφαιρο, ότι τη διαφορά θα την κάνουν οι μικροί. Αν έχεις δύο καλούς μικρούς, πολύ καλύτερους από τους άλλους, έτσι, εσύ θα κάνεις τη διαφορά. Που σημαίνει ότι κάτω από 17 ετών, όταν θα πας στα μπαράζ, να παίξεις μπαράζ με τους άλλους νομούς, δεν θα είσαι ανταγωνιστικός. Άρα, ποιος πρόεδρος θα βάλει 50-60 χιλιάδες ή 100 για να βγει πρωταθλητής και να μην μπορέσει να ανταπεξέλθει στα μπαράζ? Βέβαια, το ποσό που λες δεν είναι ερασιτεχνικό είναι. Που έχει σχέση να κάνει με τον ερασιτεχνισμό όταν βάζεις 50 και 60 χιλιάδες, γιατί εκεί μιλάμε για ήμια επαγγελματικό. Να το ξεχωρίσουμε λιγάκι, όταν πρόκειται για τόσα πολλά χρήματα, πάει να πει ότι έχει ξεφύγει αυτό το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και δεν είναι ερασιτεχνικό, γίνεται. Γιάννη, για να είσαι ανταγωνιστικός στα μπαράζ που θα πας, όποια ομάδα βγει πρωταθλήτρια, να ξέρεις ότι εκεί θα κοιμανθεί το ποσό. Στα 40, 50, 60 χιλιάδες ευρώ. Μήπως ήταν και 40, 50, 60 πριν να πας στα μπαράζ που έχουν δαπανηθεί και άλλα 40-50 στα μπαράζ, μιλάμε για 100.000 και. Τάσο, λέω να πάμε πάλι σε διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι, Αριστίδη, στο σημείο αυτό για τους μικρούς, αν ήθελες κάτι να πεις, γιατί όχι, υπάρχει άποψη όχι πάνω από 35 χρονών. Ναι, ναι, ήθελα να σταθώ και σε αυτό, ότι μπορούσε η Ένωση να πάρει μια πρωτοβουλία και να θέσει ένα νόμο όχι κάτω των 20 ετών, αλλά αυτό το φαινόμενο που υπάρχει, ειδικά στη β' κατηγορία, όχι τόσο στη γάμα. Στη γάμα κατηγορία. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι και 40 και 45 χρονών και αγωνίζονται. Μπορούσε να βάλει ένα νόμο ότι σε κάθε ομάδα πάνω από 35-36 χρονών θα μπορεί να αγωνίζεται ένας ποδοσφαιριστής. Άρα δίνεις κίνητρο να παίξουν μικροί. Δεν χρειάζεται να λες κάτω των 20 ετών. Και μάλιστα, όταν βλέπω εγώ ομάδα να αγωνίζονται μέσα με 100 κιλά, με κιλές, με αυτά και να είναι 40-45 χρόνια που δώσει αυτό.
Γιατί δεν το κάνουν. Πάνω από 36 χρονών, 35-36 χρονών θα αγωνίζεται ένας. Και στο κάτω-κάτω έγινε 35 χρονών, 36. Εγώ το ποδόσφαιρο το σταμάτησα στα 30. Λοιπόν, έγινε 35-36 χρονών. Τι ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο. Δεν χρειάζεται. Σας είπα, ένας το πολύ να αγωνίζεται σε κάθε ομάδα. Στα αεροτεχνικά σωματεία θα πρέπει ακριβώς το ανώτερο 35. Ναι. Στα αεροτεχνικά. Τώρα, όταν είναι επαγγελματής, εκεί είναι διαφορετικά τα πράγματα. Εκεί είναι εξειδίκευση. Εκεί είδαμε, ξέρω εγώ, και παίχτες 40 ετών, ματέως κτλ. Εντάξει. Έτσι. Και πάλι, όχι πάνω από ένα στάσο. Λοιπόν, είδατε να αγωνίζετε εσείς μήπως είναι και πολλοί. Ναι. Και να καταθέσω τη μαρτυρία κάποιων που υπάρχουν και δανειζόμενοι ποδοσφαιριστές και δεν κάνουν ένσταση ομάδες. Γιατί την άλλη Κυριακή θα χρησιμοποιήσει και αυτή η ομάδα δανειζόμενους ποδοσφαιριστές σε αυτή την ηλικία. Ναι. Υπάρχει τέτοια μαρτυρία. Πάντως είναι ουσιαστικά αυτά τα που λέμε, Αριστίδη, γιατί αφοράνε θέματα του ποδοσφαίρου, της σημαντίας. Ναι, θα έλεγα όμως, Γιάννη, να επαναλάβουμε πάλι ότι αυτά πρέπει να υποθούν στη Γενική Συνέλευση. Και σας είπα, δεν είναι σίγουρο ότι θα περάσουν, γιατί ξέρω ότι οι ομάδες που υπάρχουν, ας πούμε, ομάδες που δεν τους νοιάζει κιόλας, έτσι, να πούμε έτσι ποδοσφαιρικά. Γιατί αλλά όμως, ενδιαφέρονται ναι, αλλά εγώ λέω ότι στη Γενική Συνέλευση θα υποθούν πράγματα, θα γίνουν προτάσεις και πιστεύω από το πιο άσχετο φύλαθλο, όχι παράγοντα, μπορεί να πάρεις και κάτι καλό. Πρέπει η Γενική Συνέλευση τα λύνει όλα. Και είπα, από την Γενική Συνέλευση, αφού θα υποθούν όλα αυτά, τα παίρνεις, κάνεις μια μελέτη, τα αξιολογείς όλα αυτά και λες, προσπαθείς να βάλεις το καλύτερο. Έτσι πρέπει να λειτουργεί η Ένωση. Εμείς πάντως βάζουμε αυτά τα θέματα σε δημόσιο διάλογο. Να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και υπάρχει ακόμα ένα θέμα το οποίο θα συζητήσουμε και θα τελειώσουμε.